Είχαμε και νέες δηλώσεις από τον Χουλουσία Κάρ. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στη Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά έχει ξεπεράσει τον εαυτό του, Μανώλη. Στη συνομιλία του με τους Τούρκους δημοσιογράφους, ο Χουλουσία Κάρ κατηγόρησε Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία. Λέει ότι είναι λάθος. Η Τουρκία κάνει τα σωστά βήματα. Την Ελλάδα επειδή εξοπλίζεται. Τη Γαλλία επειδή πουλάει όπλα στην Ελλάδα και δεν θα μπορέσει να τα πληρώσει γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, έτσι ισχυρίζεται. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Ελλάδα ετοιμάζει και την μικρασιατική εκστρατεία, διότι έδωσε παράδειγμα από το 1919 και λέει ότι και τότε την εξόπλιζαν κάποιοι, αλλά μετά το 1922. Υποστήριξε το τουρκολιβικό μνημόνιο και βεβαίως κατηγόρησε την Ελλάδα και την Αίγυπτο που υπέγραψαν την συμφωνία μεταξύ τους, καθώς σύμφωνα με την άποψη του κ. Ακάρ, η Αίγυπτος είναι η ζημιωμένη. Αυτή είναι η άποψή του. Ωστόσο, δεν είπε κάτι ο Χουλουσία Κάρ ότι όλες αυτές οι χώρες συμμαχούν μεταξύ τους και μαζί με άλλες, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένει μόνη της. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.